Νομίζω ότι αυτό το παραμυθάκι πρέπει λίγο να τελειώσει, διότι εμείς ήδη από το Μάιο, εγώ μάλλον από το Μάιο, είχα πει ότι έχει δεχτεί ανοιχτή πρόταση από την Κύπρο, που αυτό που εννοούσε είναι το εξής, ότι δηλαδή της είπαν ότι αν ποτέ, Ελένη μου, θέλεις να ξαναπάς στη Eurovision, εμείς είμαστε εδώ για εσένα. Επειδή διάβασε διάφορα πράγματα, ότι έχει ηχογραφήσει τραγούδια, το μόνο που δεν είπαν ότι είναι ότι έχει κλείσει εισιτήριο από τώρα για την Ολλανδία. Σε διάφορα sites, τα άκουσα και σε εκπομπές και στην Κύπρο. Σε κανάλι. Και εδώ. Έτσι, είπανε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ότι οι τέσσερα τραγούδια τις έχουν ετοιμάσει και όλα αυτά. Τα λοιπόν, ξέραν όλα. Επειδή εγώ μίλησα χτες το βράδυ, 11.30 ώρα, με εκπρόσωπο της δισκογραφικής εταιρείας, μου είπε ότι μπορείς να το πεις και επίσημα, ότι η δισκογραφική εταιρεία της Ελένης Φουρέιρα, η Panic Records, θέλει η Ελένη Φουρέιρα να ξαναπάει στη Eurovision όταν θα μπορεί να γίνει έτσι όπως γίνεται συνήθως και να συστεί το στάδιο. Α, τι εννοούν. Κατανοητό. Επειδή γιατί λοιπόν, λόγω της κατάστασης του κορονοϊού. Ακριβώς. Δεν θα γίνει Eurovision. Όχι, Eurovision θα γίνει. Αλλά το καλύτερο σενάριο είναι να γίνει με αποστάσεις, άρα μιλάμε για το μισό κόσμο. Ναι, άρα λοιπόν αυτός ο παλμός που ζήσαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί με την Ελένη, που φώναζε από κάτω όλος ο κόσμος, Ελένη, Ελένη, αυτό δεν θα το, μπορεί να το δεις τώρα. Δεν θα είναι φαντασμαγορικό, βρε παιδί Ελένη μου, Φουρέιρα. Καταλαβαίνετε. Να σε ταράξω λίγο, Γιάννη μου. Ορίστε. Εγώ μίλησα με την Καλομήρα χτες. Και μου επιβεβαίωσε όσα έχεις πει. Έχω να σου πω. Είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις ή Καλομήρα για να εκπροσωπήσει. Λοιπόν, σας έχω πει τώρα ήδη κάποια πρόσωπα. Η Καλομήρα, όντως η ίδια η Καλομήρα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει κάτι. Όταν μπαίνει μπροστά το όνομα της Ελένης, είναι λίγο σαν να βγάζουμε ότι η Ελένη είναι ακατάδεκτη, ας πούμε, και δεν θέλει να πάει στην Eurovision. Όχι, βέβαια, Καλομήρα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Όχι, εμείς δεν το είπαμε σίγουρα. Ναι, κάποιοι άλλοι μπορεί να άφησαν αυτό να εννοηθεί. Ναι. Το σωστό, συγγνώμη, λοιπόν, και να μην ήθελε να πάει για δεύτερη χρονιά. Δικαίωμά τη είναι. Δεν πρόβλημα. Το σωστό λοιπόν είναι ότι η εταιρεία πήρε αυτή την απόφαση. Και σας εξήγησα και το σκεπτικό. Ναι. Τώρα, με την Καλομήρα, όντως έχει συνομιλήσει η ίδια και ο Γιώργος με το κανάλι. Ο Γιώργος είναι ο σύζυγός της, που είναι και μάνατζερ. Ο σύζυγός της. Και ο Ηλίας Κόζας έχει συνομιλήσει ο ίδιος με το κανάλι. Και σας είπα επίσης και για άλλα δύο πρόσωπα, την Ειρήνη Παπαδοπούλου και την Κατερίνα Στικού. Κατερίνα Στικού. Ναι. Και στο φινάλε, ρε Σιγιάννη, κάνε μια επιλογή εσύ να τελειώνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουν στην Επιτροπή. Δεν μπορεί να έχει την Επιτροπή και να σου πει. Μπορεί να είμαι στην Κύπρο και εδώ ταυτόχρονα, κατάλαβε. Στην Επιτροπή εδώ γιατί με σε παίρνουν. Εδώ. Μπορεί να είσαι. Πώς δεν μπορώ. Και σε τηλεοπτική εκπομπή και στην Επιτροπή. Θα το πούμε λοιπόν στην ΕΡΤ. Να πάρετε το Γιάννη Πουλόπουλο στην Επιτροπή. Γιατί είμαστε εμεί. Δεν κατάλαβα. Αλήθεια.